υπό την πραγματικότητα ενός οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στο οποίο συντελούνται μεγάλες αλλαγές και στον τομέα των ασφαλιστικών αναγκών, κυρίως λόγω των εξελίξεων στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα σύνταξης και υγείας, η Inter-American παρουσιάζει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Imperial στη Λάρισα τις σύγχρονες ασφαλιστικές της προτάσεις. Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρείας, κ. Μαυρέλης, και ο Γενικός Διευθυντής Ζωής και Υγείας, κ. Βελιώτης, τόνισαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η εταιρεία κινείται αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του ηγετικού ρόλου της στην αγορά και ειδικότερα της παρουσίας της στη Θεσσαλία. Όπως τόνισε ο κ. Μαυρέλης, η Inter-American κινείται αντίθετα στη γενικότερη πτωτική πορεία της αγοράς, τυποποιώντας και απλοποιώντας ασφαλιστικά προγράμματα και διαδικασίες. Στη Θεσσαλία είμαστε από το 1971. Είμαστε εδώ πέρα με 4 γραφεία και αρκετούς μεσίτες πράκτορες. Έχουμε ένα γραφείο σε κάθε νομό, 94 ασφαλιστικούς συμβούλους και 24 συνεργαζόμενοι πράκτορες και μεσίτες. Υπάρχουν 3 σταθμοί βοήθειας και 12 οχήματα ασθενοφόρα. Τα ασφάλιστρα που έχουμε στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας είναι κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ασφάλιστρα ζωής και υγείας, κοντά στα 7 εκατομμύρια, και γύρω στα 4 εκατομμύρια είναι ασφάλιστρα στις γενικές ασφάλειες, κυρίως στο χώρο του αυτοκινήτου. Στην περιοχή καταβάλαμε αποζημιώσεις κοντά στο 1 εκατομμύριο 200.000 ευρώ στη ζωή και την υγεία, 1,5 εκατομμύριο στις γενικές ασφάλειες, είτε είχαν να κάνουν με καλύψεις ζημιών αυτοκινήτου, είτε με ζητήματα σπιτιών, επιχειρήσεων, περιουσίας, και εξυπηρετήσαμε γύρω στις 7.500-8.000 κλήσεις στην οδική βοήθεια, 7.800 για την ακρίβεια. 10.000 ευρώ ήταν καταβάλαμε κάθε μέρα για αποζημιώσεις στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Αυτό που αξίζει εδώ να πω είναι ότι αν δούμε πανελλαδικά τη δραστηριότητα της εταιρείας και τις αποζημιώσεις, οι αποζημιώσεις οι οποίες δώσαμε πέρυσι ήταν κοντά στα 370 εκατομμύρια, για να θυμάμαι καλά. Από την πλευρά του, ο κύριος Βελιώτης μίλησε ειδικότερα για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας και τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική ασφάλιση. Παρατήρησε την αναγκαιότητα λύσεων με ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια ασφάλισης της υγείας, τα οποία προωθεί η Inter-American ως περισσότερο ευέλικτα και οικονομικότερα. Επίσης, παρουσίασε τα αποτελέσματα της εμπειρίας της εταιρείας από τη διαχείριση περιστατικών υγείας. 50% από αυτά αφορούν σε χειρουργία. Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, ξέρετε, καθημερινά έχουμε πολλές φορές 1.000-2.000 επισκέψεις στο σύστημά μας, όπου μετράμε την ικανοποίηση των πελατών και για 10 χρόνια όλες οι μετρήσεις που κάνουμε, από τρίτους δεν τις κάνουμε ήδη, τις κάνουμε τρίτες εταιρείες έρευνας αγοράς, δείχνουν πως οι πελάτες μας έχουν πάνω από 88% ικανοποίηση υπηρεσιών. Τέλος, ο κύριος Βελιώτης ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με το ΙΑΣΟ Θεσσαλίας, το οποίο εντάσσεται στο δίκτυο συμβεβλημένων με την Εταιρεία Νοσηλευτηρίων, στο πλαίσιο του ευρύτερου δικτύου Medisystem.